Ένα νέο άρθρο της ESA εξετάζει μια άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκε περίπου έναν χρόνο πριν, με αφορμή την ανακάλυψη του αστεροειδούς 2020-4YR4. Το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της ανακάλυψης, ταξινόμησης, κλιμάκωσης, επιστημονικής ανταπόκρισης και τελικά αποκλιμάκωσης, που πέρασε ο αστεροειδής μέσα σε λίγους μήνες. Παρότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για αστεροειδής λειτουργήσε όπως αναμενόταν, η αξιολόγηση αυτού του πρώτου περιστατικού είναι σημαντική, καθώς σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Ο 2020-4YR4 βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα στις αρχές Ιανουαρίου 2025, αν και είχε εντοπιστεί στις 27 Δεκεμβρίου από την έρευνα Atlas. Στη διάρκεια του επόμενου μήνα, οι πρόσθετες παρατηρήσεις αύξησαν στην πραγματικότητα την πιθανότητα πρόσκλουσης. Ένα από τα βασικά σημεία του άρθρου είναι η συζήτηση γύρω από την κλίμακα Τωρίνο. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ταξινομεί τις απειλές πρόσκρουσης αστεροειδών σε μία από τις 11 κατηγορίες της. Σημαντικό είναι ότι κάθε κατηγορία βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πιθανότητα πρόσκρουσης, όσο και το ενδεχόμενο μέγεθος των ζημιών. Στις 27 Ιανουαρίου 2025, ο 2020-4YR4 καταχωρήθηκε επίσημα στην κατηγορία 3 της κλίμακας Τωρίνο, φτάνοντας τελικά σε πιθανότητα πρόσκρουσης 3,1% στις 18 Φεβρουαρίου. Αφού ανέβηκε τόσο ψηλά, η συζήτηση για τον 2020-4YR4 μετατοπίστηκε από την καθαρά επιστημονική συλλογή δεδομένων σε μια ευρύτερη θεώρηση του ως δυνητικής απειλής. Αυτή η μετατόπιση θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο, καθώς, παρόλο που η απειλή πρόσκρουσης στη Γη μειώθηκε, η πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη στην πραγματικότητα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων νωρίτερα φέτος. Μέχρι στιγμής, ο 2020-4YR4 έχει περίπου 4% πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, λόγω του νέφους συντριμιών που θα παραχθεί.